πολίτη, δεν έχει το δικαίωμα αυτό και προκειμένου να πάει σε κάποια άλλη Μητρόπολη, προϋποτίθεται να πάρει την άδεια. Και κάτι έχει γραφτεί στα βιβλία που αναφέρονται στον Γέροντα Πορφύριο ότι υπήρχε δικό. Γιατί τα βλέπε. Τώρα ο Γέροντας Πορφύριος ήταν. Τώρα μου δίνεις το ερέθισμα να σου ρωτήσω το εξής. Και να το συζητήσουμε. Ο Γέροντας Πορφύριος ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος. Πορφύριος Παΐσιος. Ο οποίος είχε κάποιες. Πάρα πολύ. Είχε κάποιες δυνάμεις. Και μιλάμε για αυτούς επειδή ήταν του αιώνα μας. Εδώ και τώρα δηλαδή είχαμε μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90 στον Οροπό έναν άνθρωπο. Ποιος Γιώργη Γκέλλερ, ποιο κουταλάκι. Ο οποίος τον είχαν δει να βρίσκεται σε δύο σημεία ταυτόχρονα. Πατούσε στο έδαφος και σου έλεγε όλη την ιστορία αυτού του κομματιού της γης που πατούσε. Σου έπιανε το σφιγμό και σου έλεγε τι θα σου συμβεί άμεσα και σε όλο στο μέλλον. Γνώριζε επίσης που βρίσκεται νερό. Έβρισκε νερό, τον καλούσαν. Υπήρξε περίπτωση που σε κάποιους ανθρώπους περνούσαν από ένα σπίτι και μέσα υπήρχε φιάλη υγραερίου η οποία θα έκανε έκρηξη. Καλέ. Και τους είπε όχι εκείνη τη στιγμή. Φύγετε μακριά. Διότι θα γίνει έκρηξη στο τάδε σπίτι. Στην NASA δεν πήρε και τους είπε προσέχετε το υποβρύχιο από πού θα περάσει γιατί εκεί έχει ύφαλο και θα τσακιστεί. Η χάρη του και η φήμη του ήταν απλωμένη παγκοσμίως. Ήταν ασύλληπτο στο τι μπορούσε να κάνει. Δεν είχε τελειώσει το σχολείο, είχε βγάλει δημοτικό και κουβέντιαζε με πυρηνικό φυσικό για θέματα πυρηνικής φυσικής. Τον καλούσαν οι γιατροί και εγώ τους έχω βγάλει σε εκπομπή μου τους γιατρούς αυτούς, πολυκλινικής. Τον καλούσαν και έλεγε δεν μπορούμε να βρούμε από τι πάσχει ο ασθενής. Χωρίς να τον δει, χωρίς να τον εξετάσει, χωρίς να διακνογραφεί, έλεγε έχεις αυτό το τάδε σημείο, έχει αυτό τον όγκο και χρειάζεται αυτή τη θεραπεία. Ήταν ασύλληπτος, επενέβαινε στην ύλη σε όλα τα επίπεδα, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Κι όμως μία εκπομπή δεν είχε γίνει. Έγινε δικιά μου. Είχε κάνει κυρία Ανάκη. Είχα κάνει για τους Αγίους του αιώνα μας. Όχι, ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί. Όχι, βέβαια. Δεν είχε εμφανιστεί ο ίδιος να πει ότι. Αυτό ορίστε. Που λέτε τώρα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί το καλό αγαπάει να κρύβεται. Και είναι ένας τρόπος, γιατί βάλαμε ένα ερώτημα στους τηλεθεατές ναι. Και στους ερεθίσουμε λιγάκι. Είναι ένας τρόπος διάκρισης. Πώς θα το ανάμεσα στις δυνάμεις του καλού και του κακού. Το καλό ενεργεί. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, επιτρέψτε μου θεολογώ, τώρα κάνω λίγο το γέροντα, τον παπά στη θέση του παπά. Σας αφήνω. Για τον απλούστατο λόγο ότι πολλές φορές ο κόσμος θέλει να τα ακούει και από λαϊκούς ή τα ακούει έτσι. Λίγο πιο σου λέει καλά, αυτός είναι ρασοφόρος, ξέρω τι θα πει. Τι θα πει, ναι. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, δεν λέμε, εμείς πίνουμε. Οι δυνάμεις του καλού ενεργούν του Θεού, οι δυνάμεις που λειτουργούν μέσα από κάποιους ανθρώπους και ιερείς και λαϊκούς. Mm-hmm. Έχουμε και λαϊκούς Αγίους. Λειτουργούν πρώτον. Θα ήθελα, συγγνώμη, σε διακόψω. Επειδή κοιτάω εκεί το κομπιούτερ και βλέπω ότι έχει κάποια μηνύματα ο πατήρ. Έτσι, έχει. Να δούμε τι λένε οι πρώτοι και όλα στι τηλεθεατέ. Μπορεί να στέλνουν οι τηλεθεατέ. Να στέλνουν εδώ στο. Πόσο είναι το νούμερο, Φρίκενο 4260. Οι άγιοι του αιώνα μα αγαπούσαν τη τεχνολογία. Για να ακούσουμε τι έχουν πει. Πατέρα Ιωάκιμ. Όταν η επιρροή του προ του δέκτε φωτίζει και ξεκαθαρίζει και όχι όταν σκοτίζει. Μπερδεύει, λέει. Είναι μια διαφορά. Όταν φωτίζει και όχι όταν σκοτίζει. Όταν σε αναπαύει και σου δίνει κάποιες μέσα σου απαντήσεις ξεκάθαρες και όχι όταν σου μπλέκει το νου. Είναι μια. Όταν ξεδιαλύνει και όχι όταν σε μπλέκει. Έτσι. Ναι. Είναι. Αυτό που νιώθουμε μέσα μας είναι η αλήθεια. Ό,τι νιώθουμε το κακό πριν το πράξουμε, το σκεφτόμαστε. Πολλή ώρα να το κάνω ή να μην το κάνω. Μας λέει κάποιος. Ναι, μιλάει για το νιώσιμο της ψυχής, αλλά αυτό είναι δυσδιάκριτο. Δεν μπορούν όλοι. Δύσκολο κίνδυνο που θα το αντιμετωπίσουν. Να πω κάτι στο καλό μας τηλεθεατή. Ότι τα ιερά μας βιβλία, η Αποκάλυψη μας λένε ότι και ο Αντίχριστος θα εμφανιστεί ως καλός και κάνοντας θαύματα και θα πλανηθούν ακόμη και εκλεκτοί. Μα άρα, γι' αυτό θα κάνει και όλα αυτά. Για να πλανήσει ναι. Η δυνατόν και του ψυχή. Έτσι, ότι να προτάξουμε λοιπόν την ψυχή. Δεν θα είναι τι θα κάνει αν ο άλλος εξαφανίζει. Ένα άγαλμα της ελευθερίας. Αν ταΐσει μια χώρα ξαφνικά όλα τα πεινασμένα παιδιά του, τους φέρει τροφή, δεν ξέρω πώς. Ένα ερωτηματικό για όλους αυτούς. Θα είναι αντίχριστος, πώς θα πλανηθούν. Είμαστε όμως επιρρεπείς σε τέτοια φαινόμενα. Μα όλους τους είδες τρέξανε με τα ρολόγια. Ήδη ξέχασε το νερό του θαυματικό νερό του Καματερού. Είμαστε επιρρεπείς. Καλά, εσύ μικρότερος, εσύ, αλλά εμείς το θυμόμαστε. Μα γι' αυτό δεν μιλάει και στο Ευαγγέλιο για την εποχή των αντίχριστων και των ψευδοπροφητών και των αντιεμού. Είπε ένα ωραίο ο Χριστός ότι όταν ακούτε. Όλα ωραία ήταν. Όλα ωραία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ότι όταν ακούτε ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός ή από εκεί ελάτε, εννοώντας ότι εδώ είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο κάθε Σωτήρας, μην τρέχετε λέει. Έτσι, έτσι. Μην τρέχετε. Έτσι, ναι, για διάβαση. Αυτά προς το παρόν και περιμένουμε ναι. Και τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, λέγαμε ότι ένα βασικό για να μας ακούνε είναι να τη γράψουν. Για τον Πορφύριο μιλούσαμε, έτσι. Ναι, μου θυμίζει τώρα που βάζω κάποια ερωτήματα και δίνω και την απάντηση ταυτόχρονα. Λοιπόν, ένα βασικό των δυνάμεων του καλού, και αυτό το βλέπουμε και στους Αγίους, είναι ότι οι δυνάμεις του καλού γίνονται πάντα για σωτηριολογικούς σκοπούς. Να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί η ψυχή, να σωθεί το σώμα. Πάντα λοιπόν υπάρχει. Ο σωτηριολογικός σκοπός δεν γίνονται ούτε για το Θεαθήνε, ούτε για την προβολή, ούτε για το χρήμα. Ποτέ οι δυνάμεις του καλού δεν εκφράζονται για να προβληθούν ή για να πάρουν χρήματα. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν. Ποτέ. Πολλές φορές μάλιστα αυτός που κάνει το καλό, αυτός που κάνει το θαύμα, ο Άγιος που το κάνει, δεν το αναφέρει καν, δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Μπορεί να έχει προσευχηθεί για εμάς, να έχουμε θεραπευτεί. Νομίζω ότι και ο Χριστός ο ίδιος όταν έκανε θαύματα πολλές φορές έλεγε: μην το πείτε σε κανέναν. Η πίστη σου έσωσε, ή μην το πει σε κανέναν. Και σήμερα κρύβεται πίσω από τους Αγίους, ενώ ο ίδιος ο Χριστός είναι πάντα. Το καλό λοιπόν δεν προβάλλεται, δεν φωνάζει, δεν έχει ιδιοτέλεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και γίνεται πάντα για σωτηριολογικό σκοπό. Τι εννοείς ότι δεν φωνάζει? Δεν λέει: εγώ το έκανα. Το καλό είναι συνυφασμένο με την ταπείνωση. Όχι, ξέρουμε μέσα από τα ιερά κείμενα Αγίους, γεροντάδες που προσευχήθηκαν, σώσανε ανθρώπους, πόλεις, καταστάσεις και δεν είπανε: εγώ το έκανα. Και μέσα στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται συχνά πυκνά που ο ίδιος ο Χριστός δεν ήθελε κάποια θαύματα τα οποία επιτελούσε σημεία να διατυμπανίζονται ή να. Και έδειχνε παράδειγμα. Άσχετα αν το έλεγε. Άσχετα, ναι. Ο άνθρωπος που γινόταν καλά. Δεν είναι πολύ βασικό. Ο ίδιος έλεγε: μην πεις ότι εγώ σε έκανα καλά. Έτσι. Οπότε τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά που εμφανίζονται τώρα? Το κακό κάνει θαύματα. Σαφώς δεν είναι φάμιλα του καλού και σαφώς δεν μπορούν να συγκριθούν, γιατί άλλωστε ο Σατανάς είναι κτίσμα, δεν είναι Θεός. Mm-hmm. Κάνει θαύματα, κάνει μικρά, πολύ πιο μικρά, πολύ πιο ασήμαντα, αν θέλετε όμως πολύ εντυπωσιακά, με συγκεκριμένο στόχο, ποτέ το σωτηριολογικό. Ο στόχος του είναι η προβολή, το κέρδος και κυρίως να σε έλξει, να σου πάρει την ψυχή, να σε προσιλητήσει μέσα από αυτό. Ο εντυπωσιασμός, να εντυπωσιάσει. Γι' αυτό αναφέραμε να πριν όλα αυτά τα παραδείγματα. Από Αγία Αθανασία, Κατσούλα, Σαϊ Μπάμπα, δηλαδή σκόρπια να κάποια πράγματα. Να πω κάτι άλλο εδώ, να συμπληρώσω. Βεβαίως. Έχουμε το φαινόμενο των πεντηκοστιανών. Οι οποίοι, πρόσεξε τώρα τελευταία, μου έχει συμβεί το εξής και στο Τρίκορφο, έχουν πάρει τηλέφωνο, ενοχλούν σπίτια και τους πιάνουν κουβέντα και τους μιλάει ο προφήτης τους. Ο οποίος τους λέει: ξέρω ότι έχετε πρόβλημα με το παιδί σας. Μάλιστα. Και αρχίζει και τους λέει το πρόβλημα. Μάλιστα. Παίρνει ο ίδιος σαν προφήτης, χωρίς να ξέρει το άτομο, και του λέει: ξέρω ότι έχει το τάδε πρόβλημα και θα κάνετε αυτό. Είδατε τη αντιποίηση και αυτό, πώς θα πάει κάνετε να αυτό και οδοξίες. Θα βρείτε το παιδί σας. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Ή κάνουν το άλλο, το φαινόμενο της γλωσσολαλίας που έχουν. Να μιλάνε διάφορες γλώσσες. Αυτό όμως εξηγείται πολύ εύκολα. Λοιπόν, διότι ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τι λέει, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι λέει, αυτό είναι βαβέλ. Τότε για ποιο λόγο να το κάνει? Όταν μίλησαν οι Απόστολοι και αυτοί ξέρανε τι λέγανε και ο κόσμος ήξερε τι άκουγε. Αυτός που μιλάει, κάνει τη γλωσσολαλιά και λέει αυτά τα άλλα λαμπάλα. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος δεν έχει επαφή με τον νου. Να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί συμβαίνει πολλές φορές και μας ρωτούν τι είναι αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Θέλω να πω το εξής. Όταν μπω σε μια εκκλησία, έστω αν είναι των Πεντηκοστιανών, και βλέπω ξαφνικά κάποιους ανθρώπους να προφητεύει ή να μου λέει καλώς τον Κώστα, καλώς τον Γιάννη, και να μου λέει και ποιο είναι το πρόβλημά μου. Και τι να λέει. Αυτό εντυπωσιάζει. Ήξερα και μάγο που το έλεγε στην πλατεία Βάθη. Και μου είχε πει και τον είχα βγάλει και σε εκπομπή μου στην τηλεόραση. Εδώ είναι, πώς θα καταλάβουμε τώρα αν είναι το καλό, και έλεγε, αν είναι το καλό ή το κακό? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί το ίδιο έκανε και ο Προφύριος, όπως είπαμε. Που από πού δεν το καταλάβουμε. Αν θέλετε, είχε ίδια. Εδώ είναι. Το όλο πρόβλημα. Είχε ίδια έκφραση, αλλά τεράστιες διαφορές. Και να πω κάτι άλλο το εξής, Βικτωρία μου, ότι... Α, μην τους το πούμε ακόμη, εντελώς. Όχι, όχι, εγώ θέλω έτσι απλώς τις ερωτήσεις. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ απάντηση. Ναι, θέλω τις ερωτήσεις το εξής, ότι έχουμε το Μωυσή, που όταν παρουσιάζεται στο Φαραώ, κρατάει το ραβδί του και του λέει: πώς ξέρουμε ότι εσύ είσαι από τον αληθινό Θεό? Και του λέει: θα σου πετάξω κάτω το ραβδί μου και θα γίνει φίδι. Πετάει το ραβδί και πράγματι γίνεται φίδι. Το βλέπει ο ιερέας, ο μάγος ιερέας, που είχε ο Φαραώ μαζί του. Του λέει: εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό? Και λέει ο ιερέας του Φαραώ: και βέβαια μπορώ και το κάνω. Πιάνει το ραβδί, το δικό του ραβδί, το πετάει κάτω και γίνεται και εκείνο φίδι. Φίδι ο Μωυσής, φίδι και εκείνος. Κάνει άλλο ο Μωυσής θαύμα, άλλο το ίδιο θαύμα ακριβώς ο μάγος. Και συναγωνιζόντουσαν, θα λέγαμε, ο ένας κάνοντας ακριβώς τα ίδια. Πού ήταν τελικά η διάκριση, ότι ο ένας ήταν όντως Θεού και ο άλλος ενώ έκανε τα ίδια πράγματα,
Το άλλο ήταν από τον διάβολο. Γι' αυτό νομίζω. Πώς μπορεί κανείς να καταλάβει, λοιπόν. Ξέρετε πόσο σπουδαία είναι αυτή η εκπομπή σήμερα. Πόσο όμως μπορεί να καταλάβει κανείς. Τι σπουδαίο θέμα είναι αυτό. Από πού θα διακρίνει τώρα, εάν εκεί που πάω είναι με τη δύναμη του Σατανά. Λοιπόν, είναι με τη δύναμη. Να αποκαλύψουμε ότι ένα μικρό κόλπο που δεν ισχύει ίσως στο εποχή του Μωυσή, αλλά σήμερα ισχύει ένα μικρό, δεν θα πούμε το μεγαλύτερο. Το μικρό που εγώ το έχω εφαρμόσει και το έχουν εφαρμόσει δεκάδες ιερείς πριν από μένα, εσείς σίγουρα θα το έχετε κάνει πολλές φορές, το είχε κάνει ο πατήρ Αντώνης Αλεβαζόπουλος που ερχόντας σε επαφή, ο μακαριστός πλέον, που ερχόντας σε επαφή με αιρετικούς και από εκεί το αντέγραψε κι εγώ. Έρχεται κάποιος και λέει μπορώ να κάνω αυτό. Εγώ λοιπόν κάνω μέσα μου το σταυρό μου ή λέω προσευχή μέσα μου. Ξέρετε πόσες πολλές φορές αυτός που λέει μπορώ να το κάνω δεν το κάνει και άρα δεν είναι του Θεού. Εμείς με ένα ρολόι πρέπει να το πούμε την Κυριακή τι έγινε, αλλά πρέπει να το πούμε εμείς την πρώτη του Πατριαρχάριου. Για πες. Μετά από αυτό που. Τι τηλεόραση που έδειξε. Τηλεοράσεις. Με τα ρολόγια τα χαλασμένα. Όχι, βάλτε το ρολόι σας. Μία κυρία λοιπόν, η οποία ήρθε και εκκλησιάστηκε την Κυριακή στο μοναστήρι, μου λέει πάτερ μου, το βλέπετε το ρολόι. Δούλεψε. Δούλεψε μετά από τόσα χρόνια, πράγματα παμπάλαιο ρολόι, χειρό ήταν. Μου λέει δουλεύει και κινείται κανονικά και το είχα πάει, μου λέει. Επανειλημμένος σε ρολογάδες, δεν φτιαχνότανε. Μου λέει σας παρακαλώ, δουλεύει το ρολόι μου. Δείτε το με τα μάτια σας. Πράγματι το παίρνει, λέει, την κανονική ώρα και το ρολόι δούλευε. Της λέω, μου το αφήνετε, γιατί δεν το πιάσω, δεν το κρατάω. Ναι, να το δω. Ναι, το παίρνω στα χέρια μου και βάζω επάνω το σταυρό μου. Μάλιστα. Και το σταυρώνω. Μάλιστα. Και το δίνω της κυρίας. Ναι. Τη λέω, σταμάτησε ο λεπτοδείχτης. Δεν γύρισαν πλέον οι δείχτες μέσα. Μου λέει, ορίστε, δεν δούλευε το ρολόι καθόλου πια, σταμάτησε. Τώρα αυτό που προσέξτε, λέτε μας πονηρεύει πολύ βέβαια. Να ολοκληρώσω. Όση ώρα παρέμεινε η κυρία μέσα στη μονή, δεν δούλεψε το ρολόι. Δεν δούλευε το ρολόι. Δούλευε. Μόλις έφυγε από το μοναστήρι, το ρολόι ξαναδούλεψε. Εδώ είμαστε, η κυρία. Αυτό τώρα δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αποκάλυψη, για μένα αποκάλυψη. Αυτό το θέμα που δηλαδή, συζητάμε είναι είδηση. Αλλά μόλις ακούμπησε πάνω ο σταυρός, σταμάτησε το ρολόι. Και όση ώρα ήταν μέσα στη μονή, το ρολόι δεν μπορούσε να δουλέψει. Για πέστε μου κι εσείς, λοιπόν, αυτό είναι συνταρακτικό. Να ένας τρόπος, αμέσως. Πάμε με το σταυρό μας και την προσευχή μας. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε. Σε κάποιον. Και λέμε και μέσα, ξέρετε πόσες φορές μου έχει συμβεί αυτό. Έρχεται ο άλλος που ανοίξει μια αίρεση βουδιστική και λέει. Θα κάνω αυτό που το κάνει, μα από αυτό ζει. Αυτό έτσι. Το πράγμα κάνει συνέχεια και κάνει το σταυρό κρυφά, μη σε δει. Ή και φανερά, αν μπορεί, ή και την προσευχή σου, ή κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, ή Ιησούς Χριστός νικάλε τα κακά σκόρπα. Ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό αμέσως είναι το φάρμακο. Να καταλάβει τον άνθρωπο του Θεού και τη δύναμη του καλού από την άλλη. Εξασφαλισμένο τρόπο. Να πούμε εδώ που λες αυτό. Ότι σε κάποιον πατριάρχη, αν θυμάμαι καλά, Αλεξανδρίας ήτανε, του είχαν βάλει δηλητήριο να πιει. Για να τον βγάλουν από τη μέση. Λοιπόν, και ο πατριάρχης στο σημείο που ήταν, δεν μπορούσε να κάνει το σημείο του σταυρού. Του σταυρού. Οπότε, όταν του είπαν να πιει, κάπως κράταγε έτσι το ποτήρι, λέει, πού θέλετε να πιω, ρε παιδιά, λέει, από αυτό το σημείο, από εκείνο το σημείο, από τούτο το σημείο ή από αυτό το σημείο, λέει, πριν ξεκινήσω, πείτε μου, από εδώ, από εκεί, από εδώ. Και δεν έπαθε τίποτα. Και δι' αυτού του τρόπου σχημάτισε το σταυρό τρεις φορές πάνω από το ποτήρι. Έτσι. Λοιπόν, μετά αυτοί του είπαν, φυσικά δεν καταλάβανε τι έκανε. Λέει, πιέσαι ότι πού όπου θέλεις. Πίνουν, βλέπουν ότι δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι. Και τότε εκεί ο έπαρχος τι ήταν της Αλεξάνδρειας. Λέει κάτι έχει γίνει λάθος. Τι κάνατε, γιατί είδε ότι δεν πέθανε. Οπότε δοκιμάζει. Και πεθαίνει. Και ο ίδιος πέθανε. Να λοιπόν. Λοιπόν, πατέρα, θα ο σταυρός, η προσευχή, η επίκληση του Χριστού και θα διώξει κάθε τι κακό κουβαλάει ο άλλος. Να πάμε και στο εξής που μου έλεγε ο πατήρ Χριστοφόρος για τη σημερινή εκπομπή. Στο σημείο το οποίο κάποιος έφτιαχνε ένα σκίτσο, νομίζω, και ταυτόχρονα ένας άλλος ταχυδακτηλουργός έκανε αντίστοιχα το ίδιο σκίτσο. Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι σήμερα το μεσημέρι στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου στη Στεφανίδου. Πήγε και αυτός ο ηλεκτρολόγος κτλ. Της είπε λοιπόν το εξής. Θα με κοιτάζεις και θα σκέφτεσαι αυτό το οποίο έχεις σκητσογραφίσει. Και αυτός κοιτάζοντάς μετά έφτιαξε το ίδιο πράγμα. Τι θέλεις να πεις όμως. Τι θέλω να πω σε αυτό, ότι τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν κάτι, γιατί σήμερα, συγκεκριμένα σήμερα, δεν μπορούσε κάποιος από αυτούς να διαβάσει τη σκέψη αυτών των εγκληματιών, θα έλεγα,
Οι οποίοι πήγανε κάτω στην Αίγυπτο, έβαλαν, παγίδευσαν εκεί αυτοκίνητα, σκότωσαν τόσους ανθρώπους. Όχι, γέροντα μου, όχι, αυτά μπορούν μόνο οι Άγιοι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν. Που και πάλι πολλές φορές δεν τα αποκαλύπτουν γιατί δεν έχουν την άδεια του Κυρίου. Να πούνε ότι αυτός είναι ο εμπριστής ή αυτός είναι 17 Νοέμβρη, γιατί και ο Θεός έχει ένα σχέδιο που εξελίσσει. Και μπορεί να θέλει να βιώσουμε τη δοκιμασία μας, να ανοίξει το μυαλό μας. Επιτρέπει να, ο Θεός να συμβούν αυτά τα πράγματα στη ζωή μας. Αλλά εκεί μου έρχεται το ερωτηματικό, ιδιαίτερο σήμερα, γιατί έρχεται το ένα δίπλα στο άλλο και λες: ακούς τέτοια εγκλήματα, τόσους ανθρώπους πεθαμένους, σκοτωμένους, αδίκως. Και λες: μα αφού μπορούσε να προβλέψει, γιατί δεν το πρόβλεψε αυτό. Μα δεν μπορούσε. Πιστέψτε με, να το πω λίγο πιο κοσμικά, ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος που να έχει πραγματικά, πέραν των Αγίων βέβαια. Που να έχει πραγματικά τέτοιες δυνάμεις και να μην είναι εκ των Αγίων, δεν θα τον μαθαίναμε ποτέ, διότι θα τον είχε γραπώσει η CIA. Όπως δοκίμασε να γραπώσει τον Γιούρι Γκέλλερ και μετά τον άφησε ελεύθερο, διότι είναι αρκετά διασκεδαστικό ή αρκετά εντυπωσιακό να στραβώνεις κουτάλια, αλλά και όλα τα κουτάλια της ανθρωπότητας να στραβώσεις. Τα φτερά αεροπλάνο. Να γίνεις όπλο, μα υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι. Ναι, και πραγματικά τους έχει πάρει η μυστική υπηρεσία. Άρα λοιπόν η CIA για να τον αφήσει. Υπάρχουν κάποιοι, αν θέλετε, που έχουν σε λειτουργία λίγο παραπάνω από τις δυνάμεις του εγκεφάλου μας, που δουλεύει το 1 δέκατο, για αυτούς ήταν τα 10, τα 2 δέκατα, τα 3. Το γιατί ο Θεούλης το ξέρει, δεν το ξέρουμε εμείς. Όπως ήταν ο Μότσαρτ που 8 χρονών έπαιζε έτσι, ο Αϊνστάιν κτλ. Κάποιους από αυτούς πράγματι τους έχουν στρατολογήσει. Και μαζεύουν, δεν τους αφήνει να κυκλοφορούν. Το να είσαι χαρισματικός. Και να περιφέρονται στα κανάλια. Μπορεί να είναι και μεγάλη δυστυχία, βέβαια. Γιατί μπορεί να γίνει θύμα κάποιου μυστικής οργάνωσης. Θέλω να ρωτήσω, κυρία Νταγκουνάκη και Πατρελιθάρη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κίνδυνος, ελοχεύει κίνδυνος από ανθρώπους που πιθανόν βλέποντας αυτές τις εκπομπές θα ξεκινήσουν οι ίδιοι, θέλετε από περιέργεια ή από οτιδήποτε άλλο, ένα νεαρό παιδί. Βέβαια. Να αρχίσουν να ασχολούνται. Με τέτοια ακριβώς. Μα δεν άκουσε τίποτα ότι ο Κατσούλας. Υπάρχει κίνδυνος. Ο σατανιστής Κατσούλας ψάρευε παιδιά με την τεχνική του και έβγαζε με αυτό το ένα απλό αλάτι στο χέρι. Δεν ξεκίναγε με τα και λόγια. Και του τράβεγε μετά και με που θέλει εκείνος. Το ήταν το δόλωμα για να ακολουθήσεις κοντά του και μετά να βγουν τα υπόλοιπα που είχε από πίσω. Μα και αυτόν κάπως έτσι το ψάρευε. Ότι θα σου κάνουμε να έχεις περισσότερες δυνάμεις. Μα έτσι λένε στα παιδιά. Φωνάζουν τα παιδιά του σχολείου. Mm-hmm. Και λένε ότι έχεις κακό βαθμό, σε καταπιέζει ο μπαμπάς σου, δεν τα βρίσκεις με το δάσκαλό σου. Εμείς θα σε βοηθήσουμε. Έχεις δυνάμεις, μα το βλέπουμε, έχεις μέσα, θα σε βοηθήσουμε να αναπτύξεις τις δυνάμεις. Αυτό λένε οι σατανιστές. Ναι, αλλά υπάρχουν, μισό λεπτό, υπάρχουν και πολλές εταιρείες. Εγώ σας έχω φέρει να σας δείξω. Φιλοσοφικές οργανώσεις. Η 9 στις 10. Η 9 στις 10, μην χρειάζεται το όνομα. Θα το αφήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτό. Να κάνουμε ένα σταμάτημα, αν μπορούμε τώρα, να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ένα σταμάτημα. Έτσι ώστε μετά και να συνεχίσουμε το θέμα. Να μας στείλει ο κόσμος απαντήσεις, είναι πάρα πολύ. Περιμένουμε στο free και 4260 να στείλετε τη δική σας άποψη. Πότε οι ιδιαίτερες δυνάμεις ενός ανθρώπου πηγάζουν από το καλό και πότε από το κακό. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ή στο 2113-320, σε λίγο πάλι κοντά σας. Είπαμε και συγχώρια. Αν στην πάνω σειρά γράψουμε τη λέξη ομορφιά σε διάφορες γλώσσες. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εδώ τα λέμε με τις παπαροκάδες κάθε Παρασκευή. Έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Βικτωρία Νταγκουνάκη, δημοσιογράφο, αρκετά ενδιαφέρουσα εκπομπή. Το ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει και παρακαλούμε όλους τους τηλεθεατές να συμμετέχουν σε αυτό είναι πότε οι ιδιαίτερες δυνάμεις ενός ανθρώπου πηγάζουν από το καλό και πότε από το κακό. Πήραμε αφορμή από αυτά τα οποία βλέπαμε στους δέκτες των τηλεοράσεων μας την τελευταία εβδομάδα με τα φαινόμενα τα οποία παίρνουμε αντικείμενο και το στραβώνουμε, διαβάζουμε τη σκέψη κάποιου άλλου ο οποίος κάνει ένα σχέδιο σε ένα χαρτί πάνω ή σε κάποιες περιπτώσεις χαλάει το ρολόι μας, εγώ το έχω μπροστά μου, δόξα τω Θεώ δουλεύει, αλλά κάποια άλλα τα οποία είναι χαλασμένα παίρνουμε, τα βάζουμε μπροστά στο δέκτη της τηλεοράσεως και με μια εντολή επισκευάζεται και πλέον έχουμε ένα ρολόι το οποίο πλέον εργάζεται και δουλεύει. Λοιπόν, Βικτωρία μου, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει λοιπόν, τώρα με συγχωρεί ο κύριος Γκέλλερ γιατί είναι και συμπαθέστατος οπτικά, αλλά πολλά από αυτά που έκανε εμείς τα κάναμε σε παιδικές συγκεντρώσεις στα 12, στα 15, χωρίς να ξέρουμε ότι τα έχει πει ο κύριος Γκέλλερ.
Ερχόταν κάποιος και έλεγε να σας κάνω ένα κόλπο και κάναμε κυρίως αυτό που σηκώσανε το χαρδαβέλα στον αέρα. Ναι. Βάζουμε το ένα χέρι πάλι απ' το άλλο και μετά με τα δάχτυλα, όπ και το σηκώναμε. Αυτό το κάνανε και την Κυριακή που είχα μια συνάντηση με παρέα παιδιά. Μεταξύ μου, το κάνανε. Μόνοι τους μου το κάνανε τα παιδιά. Σιγά το δύσκολο μου λένε, να το αυτό. Είναι πανεύκολο, ας το δοκιμάσουν και οι τηλεθεατές μας. Είναι πανεύκολο και εντυπωσιακό. Εμείς κάναμε κάτι άλλο που δεν έκανε ο κύριος Κέλλερ. Και τους το λέω, μα θέλω να το δοκιμάσουν. Λέγαμε σε έναν άνθρωπο όρθιο να σφίξει τις γροθιές του. Και πήγαινε ένας από όλους μας να τον σηκώσει από τη γροθιά στον αέρα. Τώρα, εγώ, μια κοπέλα, να σηκώσω έναν άντρα βαρύ, ας πούμε. Δεν γινόταν. Μετά παίρναμε ένα πακέτο τσιγάρα και το βάζαμε στο τσεπάκι, το αριστερό, εκεί που είναι η καρδιά. Και κάναμε, όπ και το σηκώναμε. Και λέγαμε, είδες το πακέτο τα τσιγάρα που ακουμπά στην καρδιά, πόση δύναμη σου κλέβουν. Και πράγμα, το σηκώναμε, δεν ξέρω πώς. Αλλά. Το ζήτημα είναι τι ρόλο παίζει να γίνει. Αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι ότι. Υπάρχουν σίγουρα, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο εγκέφαλος τον γνωρίζουμε μόνο με το 1/10. Το 1/10. Έτσι, σίγουρα. Υπάρχουν κάποιες δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις που για να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει στο δεύτερο τμήμα, στο πούμε, του εγκεφάλου, ή στο τρίτο ή στο τέταρτο. Και φυσικά ίσως κάποτε ο Θεός να το είχε αφήσει έτσι, πριν πέσει ο άνθρωπος. Ναι. Προπτωτικά θα λέγαμε, πριν φτάσει στην πτώση. Να υπήρχαν δυνατότητες να προχωρήσει μέσα στον εγκεφαλαίο του, αλλά ο Θεός, επειδή ποιος ξέρει τι δυνάμεις έχει θέσει μέσα εκεί, τις έκοψε και μας άφησε μόνον στο πρώτο από την ώρα που επιλέξαμε μεταξύ καλού και κακού, επιλέξαμε το κακό. Μάλιστα. Από την ώρα που επιλέξαμε το κακό, ίσως σφράγισε. Γιατί, ίσως γιατί μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες. Ακριβώς. Πια. Σφράγισε γι' αυτό ο Θεός, μόνο οι Άγιοι. Σφράγισε ο Θεός τον. Τα υπόλοιπα μέρη, τα 9/10 του εγκεφάλου, στα οποία τα ανοίγει, βλέπουμε στην Εκκλησία, στους Αγίους. Έτσι, γιατί είναι καθαροί. Σε αυτούς οι οποίοι περνάνε από την κάθαρση στη φώτιση πλέον. Γιατί φεύγουνε. Το κάνουν μόνο για βοήθεια, ακριβώς. Δεν την ψωνίζουν οι ίδιοι να χαθεί η ψυχή τους και δεν το εκμεταλλεύονται. Και περνάνε σιγά σιγά σε κάποια άλλα στάδια. Άρα τι μας λέτε τώρα. Λοιπόν, μας λέτε ότι κανένας άνθρωπος να μην προσπαθήσει μόνος του, αν δεν θέλει ο Θεός να το ανοίξει, ούτε να πάει κοντά σε κάποιον να του ανοίξει αυτές τις υπάρχει, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να νομίζει ο άνθρωπος ότι μπήκε στο δεύτερο τμήμα του εγκεφάλου του και ενώ στην ουσία, καλή ώρα όπως νομίζω ότι τα τσιγάρα του κλέβαν δύναμη. Και επειδή, όπως είπαμε, με το Μωυσή. Μήπως του κλέβανε. Μισό λεπτό, μήπως ο Μωυσής. Ζωή κλέβουνε, σίγουρα. Ναι, λοιπόν, όπως ο Μωυσής πέταγε κάτω το ραβδί. Και το ίδιο πράγμα έκανε και ο μάγος. Επενεργώντας με κάποιες σατανικές δυνάμεις. Έτσι. Γιατί όταν εγώ πάνω ακουμπάω στο σταυρό, στο ρολόι. Και σταματάει. Κάτι πολύ σπουδαίο. Σημαίνει ότι κάποια δύναμη, όχι σκέψη. Του ανθρώπου λειτουργήσε το ρολόι, γιατί αν είχε λειτουργήσει η σκέψη, τότε έπρεπε το ρολόι κανονικά να συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί. Όταν όμως εγώ ακουμπάω το σταυρό, ξέρω ότι το σταυρό τον φοβούνται οι δαίμονες. Και φαίνεται απομακρύνθηκε πονηρό πνεύμα, και το οποίο πλέον επειδή ήταν και ο χώρος της μονής, όταν ξαναβγήκε έξω από τη μονή, ξαναλειτουργήσε. Λοιπόν, εμείς τότε να καλέσουμε τους τηλεθεατές, σαν άλλοι εισαγωγικά Γιούρι Κέλλερ, να κάνουν το ακριβώς αντίθετο πείραμα. Τώρα όλοι μαζί στα σπίτια τους. Σε όποιους δούλεψε ρολόι και δεν τα λοιπά και τα λοιπά. Να βάλουν σταυρό και αγιασμό. Να βάλουν σταυρό και αγιασμό. Και να μας πάρουν, να σας πάρουν εσάς την επόμενη εκπομπή να σας πούν να μας πούνε εάν σταματήσανε τα ρολόγια τους. Να δούμε τι έγινε. Ή όπου έχουν αμφιβολία ή να πάνε στη χαρτορίχτα της γειτονιάς τους. Ή να πάνε στο γκουρού της γειτονιάς τους, ή να πάνε στο μάγο της γειτονιάς τους με το σταυρό τους και να πούνε κάλεσε τη δύναμή σου, εγώ τη δικιά μου. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει. Και να μας πούνε τι. Πάντως το ερώτημα που είχε ξεκινήσει πριν πάντως, το διακοπεί από την γειτόνισσά μας. Σταματάνε όλα, σας το λέω, μια το έχω κάνει μας, αυτό επιχείρημα. Είπε το εξής. Είδε που είχε έτσι ανοιχτό όπως είναι το δικό σου πουκαμισάκι. Τη λέει, σε παρακαλώ, βγάζεις το σταυρό. Έτσι. Το medium. Βγάλει το σταυρό, τη λέει. Λέει γιατί. Τη λέει απλώς δεν πρέπει να φοράτε σταυρό την ώρα έτσι, που εγώ έτσι, θα σκέφτομαι. Έτσι. Δεύτερον, είχε ο καλή ώρα τα πόδια όπως τα έχω εγώ από κάτω σταυρωμένα. Λοιπόν, δεν μπορούσε να ενεργήσει έτσι. Και τη ρωτάει, επειδή ήταν τα πόδια κάτω του τραπέζι, μήπως έχετε τα πόδια σταυρωμένα. Και τη είπε να λύσει και τα πόδια. Μήπως φοράς κομποσκίνη μέσα. Ακριβώς. Το... Αν κομποσκίνη θα βγάζουν οτιδήποτε τέτοιο. Δεν μπορούν, τελείωσε. Άρα να το. Δηλαδή, βάζει τίποτα άλλο. Έτσι, σοβαρά ερωτηματικό. Για ποιο λόγο σταματάει. Και τίποτα άλλο να μην ξέρανε, αν είναι με το σταυρό τους, την προσευχή τους, το κομποσκήνι τους κτλ. Θα καταλάβουνε ποιο είναι από το καλό και ποιο δεν θέλω είναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας Άγιος, έτσι,
που έχει αποκτήσει κάποιες δυνάμεις. Ένα προορατικό χάρισμα. Αμέ. Ένα διορατικό χάρισμα. Mm-hmm. Τώρα αυτά πια είναι τα χαρίσματα, έτσι. Ένα διορατικό χάρισμα ή ένα ιαματικό χάρισμα. Έτσι. Βγαίνει και λέει ότι είναι δικό μου, ότι τα απέκτησα με τη δύναμη του εγκεφάλου μου, ότι αυτές είναι δυνάμεις που έχω καλλιεργήσει εγώ ο ίδιος. Εδώ είναι διαφορά. Εσείς. Βγαίνει ποτέ εδώ, να το πει εδώ, αυτό. Εδώ ακριβώς ουσιώδης αναφέρεται διαφορά. Ποτέ. Ουσιώδης διαφορές. Καταρχάς, ποτέ, τι πιστεύει εκείνος ποτέ για όλα αυτά τα χαρίσματα. Πατέρα Χριστοφόρε, ποτέ δεν λέει ένας Άγιος ότι είμαι, ότι είμαι Άγιος έτσι. Και ότι έχω προορατικό. Ούτε και το πιστεύει. Ή διορατικό, ούτε και πιστεύει. Ότι είναι αμαρτωλός. Και δεν έχει καμία δύναμη. Ουσιαστική διαφορά. Με όλους τους υπολείπους. Τεράστιο. Όλους τους υπολείπους ότι προβάλλονται, ότι έχουν δυνάμεις έτσι. Και μπορούν να κάνουν αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο, μπορώ να κάνω εκείνο. Και είναι αυτό κάτι που ιδιαίτερο. Προέρχεται εκ του Θεού. Τώρα ξέρετε τι θίγεται. Αυτό που προέρχεται εκ του Θεού. Αυτό που προέρχεται. Νεοσφορική πτώση. Ακριβώς. Αυτό που προέρχεται εκ Θεού δεν ποτέ προβάλλεται. Ούτε και πιστεύει. Τη, ότι τη δύναμη την οποία υποτίθεται ότι κάνει. Έτσι. Ποτέ δεν λέει έγινε βάσει. Του μυαλού μου, βάσει του ματιού μου, βάσει οποιασδήποτε δυνάμεις. Πώς γίνονται όλα αυτά, πώς πιστεύει ο ίδιος ότι γίνονται λοιπόν, αυτά. Ο ίδιος δεν δέχεται ότι έκανε. Δεν το δέχεται, άρα πιστεύει στη δύναμη του Θεού. Πάντα ό,τι κάνω με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Χριστού γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι ο Θεός σου λέει, χάρη τη ημί ο ημί. Εγώ, ο Αμαρτωλός, εδώ στη μοναχή Πελαγία εξεφανιζόταν η Παναγία, η μοναχή που βρήκε... Που βοήθησε να υλοποιηθεί το θαύμα να βρεθεί η Παναγία της Τίνου, η εικόνα. Και εξεφανιζόταν η Παναγία τρεις φορές συνεχόμενα και έλεγε σε μένα τα αμαρτωλία εμφανίστηκε η Παναγία, δεν θα πω τίποτα. Μα να πούμε και το εξής, αναφέρει δεν πιστεύει ο Άγιος. Αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή ότι κάποιοι στο όνομα του Ιησού κάναν θαύματα. Γιατί είναι τόσο δυνατό. Ήταν το όνομα του Ιησού, άρα δεν λέει η Γραφή κάναν θαύματα οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Και γι' αυτό δεν κάνει ποτέ θαύμα, ακόμα και στην Ορθοδοξία μέσα. Έτσι. Δεν πιστεύουμε εμείς ότι έτσι. Τα λείψανα των Αγίων. Το κόκαλο δηλαδή, η εικόνα, το ξύλο, κάνει το θαύμα. Είναι ο Θεός που ενεργεί αυτό. Διά του αντικειμένου. Έτσι, έτσι, ξεκάθαρα. Έτσι. Διά του αντικειμένου. Εγώ όταν τελώ ένα μυστήριο, έτσι, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κάνουμε ένα θαύμα όταν μετατρέπεται το ναι, ψωμί αλλά εσείς είστε το και το κρασί. Απλώς περνάει, εγώ είμαι η σωλήνα, έτσι. Που περνάει το νερό από μέσα μου. Δεν είμαι εγώ ο τελών, έτσι. Το μυστήριο. Δεν το κάνω εγώ. Το μυστήριο συντελείται τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λένε εγώ κάνω. Με τις δυνάμεις. Και έλα να σε κάνω και σένα να κάνεις. Όπου ακούμε αυτές τις φράσεις δεν μπορεί να είναι. Υπάρχει οσφορική αλαζονία. Είναι ο λόγος που έπεσε ο οσφόρος από το παράδεισο. Αρκεί για να μην. Όλο αυτό δεν μπορούμε τώρα να το πούμε και να το προλάβουμε. Αλλά αν καταλάβουν οι θεατές ότι η μητέρα όλων των αμαρτημάτων δεν είναι ο φόνος, δεν είναι η μοιχεία, δεν είναι η κλοπή. Είναι η αλαζονία. Όταν φτάσει στην αλαζονία, όλα τα άλλα θα προσθεθούν λίγο-λίγο. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Να έχει, σε επιτρέψτε μου την έκφραση, έναν εγωισμό ότι εγώ μπορώ να βγω στην εκπομπή να πω δύο πράγματα ή μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως έχει ο πατήριο Αγίμ εδώ. Δεν πρέπει να έχει άνθρωπος μια αυτό αυτοπεποίθηση. Γιατί... Το λέω με την έννοια ότι αν υποθέσουμε ναι. Ότι. Να κάνω ένα ερώτημα έτσι για να. Ναι, ναι, καλά κάνετε. Αν υποθέσουμε ότι όλα πούμε ότι ό,τι κάνω, όλα οφείλονται στο Θεό. Δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά είπαμε να κουβεντιάσουμε λίγο διαφορετικά. Δεν πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση ο άνθρωπος ότι έχει ορισμένες δυνάμεις. Ξέρω γράμματα, ξέρω να διαβάζω, ξέρω να γράφω, ξέρω να έχω ορισμένα πράγματα, έχω δυνατότητα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Δεν πρέπει να το κάνει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει δηλαδή τα πάντα καταργεί και να μην υπάρχει τίποτε? Μα εννοείται, πατέρα μου, στείλετε. Εμένα ρωτάτε ή ποιο ρωτάτε? Εσείς ξέρετε την απάντηση. Τον πατέρα Νεκτάριο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι ταυτισμένος ο άνθρωπος με το Θεό του. Δηλαδή, άμα θέλει ο Θεός την άλλη στιγμή, δεν ανασένω. Δηλαδή, και για την ανάσα ακόμη πρέπει να το ευχαριστήσω και από τη δώρο. Απλώς και διαφορά το ένα από το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος γνωρίζει. Δηλαδή, έχει την ικανότητα να γνωρίζει ότι έχει τις γνώσεις π.χ. να διδάξει. Ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Έτσι, έχει τη δυνατότητα να εντάξει. Αυτό είναι κάτι άλλο από το έχω τη δυνατότητα και τη δύναμη, γιατί το ένα είναι κάτι το οποίο το έμαθα. Δεν είναι, μιλάμε για τρίκ. Όχι. Δεν μιλάμε για τους ταχυδακτυλουργούς. Κοπίασα. Έτσι ο ταχυδακτυλουργός. Και γι' αυτό κάτι. Πολύ σωστά έλεγε στην Τατιάνα ότι. Εγώ το μαθαίνω, δεν μπορώ να σας πω τι κάνω. Είναι τρίκ, δεν σας το λέω γιατί δεν σας το λέω, γιατί το κάνετε όλοι. Θα γελιοποιηθούμε μετά. Έτσι. Αυτό είναι μια εκπαίδευση που κάνει. Η ταχύτητα, κάτι που δεν προσέχεις. Κάτι που δεν μπορεί να καταλάβουμε εμείς. Είναι τρίκ.
Ενώ το άλλο το οποίο λέμε εμείς δεν είναι τρίκ. Διότι εδώ ακουμπάς επάνω το σταυρό και σταματάει. Άρα δεν πρόκειται περί τρίκ, ούτε πρόκειται περί δυνάμεως του εγκεφάλου που έχει δώσει ο Θεός μέσα αυτή τη δύναμη στον εγκέφαλο. Παρεμβαίνει κάτι άλλο, θέλετε να πείτε, ενδιάμεσα. Παρεμβαίνει κάτι άλλο. Είναι αυτό το οποίο, όπως είπε η κυρία Ταγκουνάκη εδώ πέρα, ότι παίζαμε, λέει, και σηκώναμε έναν άνθρωπο με τα δάχτυλα. Ποια δύναμη επενεργούσε? Θέλετε να σας πω τη χειρότερη μορφή αυτού του πράγματος. Ποια δύναμη επενεργούσε? Αυτά σαν παιδιά, σαν παιδιά πιστεύανε. Να παίζαμε εμείς, δεν ότι παίζανε. Αλλά το παιχνίδι όμως και οτιδήποτε άλλο. Μπορούσε να βγάλει. Μπορεί να βγάλει και να σε οδηγήσει όπως οδήγησε τον Κατσούλα από το αλάτι στο σατανισμό. Να σας πω κάτι άλλο. Δούμε, που κάνουν, τα μηνύματα, ναι, να πούμε. Ένα λεπτό. Κάτι που κάνουν τα παιδιά τα 16χρονα σήμερα σε πάρα πολλά πάρτι. Κάνουν τραπεζάκι. Είναι αυτό που λέμε, καλούμε τα πνεύματα, είτε με τον πίνακα, είτε σαν παιχνίδι, αυτά δεν ξέρω τι κάνουν. Είτε φτιάχνουν το τραπεζάκι γύρω-γύρω τα γράμματα της αλφαβήτου, ένα στη μέση. Και ένα ποτηράκι. Ή κύκλο. Τρίβουν τα δαχτυλάκια τους όπως έκανε ο Γκέλλερ και έλεγε τώρα θα ρωτάμε, πλησιάζει το ποτήρι χωρίς να το σπρώχνουν. Θα παντρευτώ, ναι, ή όχι. Θα παντρευτώ, πάει το ποτήρι και δείχνει τη λέξη ναι. Πάει το ποτήρι, πώς κινείται το ποτήρι. Τα παιδιά δεν ψάχνουν πώς κινείται το ποτήρι. Πιστεύουν ότι τους μιλάει το πνεύμα της μαμάς τους, ας πούμε. Καθόλου, έτσι. Ναι, ναι. Ή ο κανείς, παίζουν. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό μετά. Πόσο επικίνδυνο είναι. Εφόσον ενώ είναι μετά, παιχνίδι, οδηγούμαστε. Ποιος είναι εκείνος σε καταστάσεις. Εάν η δύναμη αυτή ποτήρι, είναι δαίμονας. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είναι δαίμονας, γιατί τα έχω δυστυχώς ερευνήσει αυτά με πολύ κόπο. Mm-hmm. Αυτός ο δαίμονας που εκείνη την ώρα το έχει ανοίξει η πορτούλα αυτή και παίζει και αυτός με αυτά τα παιδάκια. Μπορεί να πάει να τρουπώσει μέσα σε ένα παιδάκι. Μέσα του. Έτσι. Κάνει κατοχή. Ή να το πάρει στο κατόπι αυτό το παιδάκι. Και πόσα τέτοια παιδάκια που παίζανε, πήγαν σπίτι τους και μετά. Έτσι. Είχαν και εξωτερικά φαινόμενα, όχι μόνο τους λογισμούς τους περίεργους που τα τρελαίνανε. Σου έλεγε στο δωμάτιο κάτι έσπαζε, κάτι γινότανε. Μου θύμισες τώρα το εξής. Είχαν έρθει κάποτε στο ναό κάποιοι οι οποίοι κάνανε εξωαστρικά ταξίδια. Ναι, και καλά. Και καλά. Άλλο πακέτο αυτό. Λοιπόν, ότι φεύγουν από το σώμα. Ναι, ναι, και το βλέπουν από ψηλά. Το βλέπουν από ψηλά. Ή μου λέει αυτή τη στιγμή. Είμαι. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, μου λέει. Έχετε κανένα θείο στην Αμερική ή Αυστραλία? Λέω, έχω. Μου λέει, τηλεφωνήστε του και μην μου πείτε εμένα τι κάνει αυτή τη στιγμή. Θα σας πω εγώ. Και θα σας πω εγώ. Θα πάω εκεί. Ναι. Θα φύγω από το σώμα μου, θα πάω εκεί και θα σας πω τι κάνει. Ωραία. Του λέω. Είσαι σίγουρος ότι μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Μου λέει, βεβαιότατα. Λοιπόν. Δεν κατάλαβε την ερώτηση. Κάνω εγώ λοιπόν ότι παίρνω. Τηλέφωνο πήρα κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Φοράω το πετραχύλι μου. Και την ώρα που αυτός κάθισε κάτω σε στυλ οκλαδών, σε γιόγκα. Έτσι. Λοιπόν. Και έκλεισε τα μάτια του. Και προσπαθούσε να κάνει μια αυτοσυγκέντρωση. Οπότε εγώ από μέσα μου προσευχόμουν. Έτσι. Και διάβαζα συγκεκριμένα εξορκισμούς από μέσα μου. Λοιπόν, μετά από 5-10 λεπτά, λέω, τι έγινε? Μου λέει, δεν μπορώ να φύγω από το σώμα, διότι εκπέμπεται αρνητική. Εσείς ήσασταν ο αρνητικός. Εγώ ήμουν αρνητική δύναμη. Μάλιστα. Του λέω, δεν εκπέμπω εγώ αρνητική δύναμη, διότι αν βγάλω το πετραχύλι, θα δεις πως θα φύγεις. Και θα πας. Λοιπόν, στον Άρη. Και θα λοιπόν, στον Άρη. Αποτέλεσμα ότι κρεμάω το πετραχύλι, ξανακάνει αυτός. Πάλι, αυτομάτως. Το πέτυχε. Το πετυχαίνει. Όταν λοιπόν τελείωσε, τον καθίζω κάτω, του λέω, εδώ κόρη μου. Δεν πήγες πουθενά, εδώ ήσουνα. Και ανέπνες και το σώμα σου εδώ ήτανε και τα πάντα ήταν εδώ. Απλούστατα, το δαιμόνιο έχει τη δύναμη να σου φέρει την εικόνα του θείου μου από την Αμερική. Που ξέρει το ότι σαν πνεύμα μπορεί να πάει και να σου πει, να στη φέρει στον εγκέφαλο και να σου πει το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Εσύ νομίζεις ότι πήγες εσύ εκεί και σου δείχνει την εικόνα. Ενώ το δαιμόνιο το έφερε στο δικό σου μυαλό μέσα. Καλή ώρα, αυτό που λέει, κοίτα με στα μάτια. Ναι, για να... Και την ώρα που σε κοιτάει στα μάτια, λέει τι έχει ζωγραφίσει και ζωγραφίσει το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και... Λέμε, δεν λέμε για κάτι συγκεκριμένο. Αυτό που έδειξε η Τατιάνα σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολα το δαιμόνιο, το πνεύμα, να ενημερώσει. Να ενημερώσει τον άλλον. Στα ταρόμα, το έχουν πει στην εκπομπή μου. Το έχουν να ενημερώσει το τι γίνεται. Και λέει ο μάγος ότι εγώ ξεκινάω και του λέω ταρό. Και δεν είναι πάντα αυτό μια ερμηνεία της πλάκας ή τσαρλατανισμός. Ακούω
μέσα μου πληροφορίες για αυτόν τον άνθρωπο. Και το λέει ο ίδιος, λέει μου το δίνει και του λέω εκείνη την ώρα και τα λοιπά και του κάνω και διάφορα να του πάει καλά, του συμβόλαιο και αυτά και μόλις φεύγει λέει πάω στο πίσω καμαράκι που έχω μια κολυμβήθρα και κάτι ρίχνω εκεί και λέω ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι ζήτησε αυτός για να πάνε όλα στραβά και να μου έρχεται. Κυρία φοβερά πράγματα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πριν πάμε στα μηνύματα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέστε μου κάτι αμέσως μετά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν χρήματα? Όχι κατά ανάγκη, όχι, όχι. Ούτε ο Αντίχριστος θα ζητάει. Θα δεν κάποιοι ζητούν. Σαν σωτήρας. Πάρα το πολύ, όμως, πάρα πολύ, πολύ γι' αυτό. Όχι, γιατί δηλαδή, κάποιοι είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα. Άλλο. Ναι, η ικανοποίηση τη δόξα του ανθρώπου. Οι 9 στου 10. Μερικοί θέλουν εξουσία να φτιάξουν ένα στρατό και για να σε προσελκύσουν φτάνουν στο σημείο ότι εγώ δεν παίρνω χρήμα. Οπαδούς και να σε μοιήσουν προς τον αρχηγό τους, τον Σατανά. Η αυτοπεποίθησή μου, η αλαζονία μου. Υπάρχουν οργανώσεις, ο ίδιος ο σατανισμός, που σε ξεκινάει και τελείως ανάποδα. Αυτά είναι σημαντικά. Σε ξεκινάει δίνοντάς σου χρήματα. Σε ξεκινάει δίνοντάς σου κάποιο χαρτζιλίκι. Δίνουν στα παιδιά εδώ, εμείς θα σου δώσουμε χαρτζιλίκι, θα σου αναπτύξουμε τις δυνάμεις. Και όταν πια είσαι ψυχικά εξαρτώμενος, όπως ο ναρκωμανής, τότε αρχίζει και σου αποσπάει. Επομένως, ούτε και αυτό πάντα είναι εξασφαλισμένο. Όταν κάποιος μιμείται τον Χριστό, ο Αντίχριστος μιμείται τον Χριστό, θα χρησιμοποιήσει πολλές από τις εκφράσεις του Χριστού, πολλά από τα θαύματα, έτσι. Θα παίζει την αγάπη, ξέρετε ότι βασική μέθοδος πολλών οργανώσεων είναι η επίθεση αγάπης. Επειδή οι περισσότεροι νέοι της εποχής μας έχουν δυσκολία επικοινωνίας με το σπίτι τους, με τους φίλους, σε έλλειψη αγάπης, πάνε τον αγκαλιάζω και του λένε εσύ είσαι ο καλύτερός μας, είσαι ο εκλεκτός μας, είσαι ο αγαπημένος μας. Ούτε αυτό κρατάει για πολύ. Όταν πια δεθείς, αρχίζει το ακριβώς αντίθετο, αλλά ξεκινάνε Βιτωρία, έτσι. Είναι αυτά. Συγγνώμη, πατέρα, εκεί μια πες μας, τι γίνεται? Η κυρία λένε από τη Φιλαδέλφεια, οι δυνάμεις του κακού πηγάζουν από άνθρωπο που υπηρετεί τον διάβολο, ενώ οι δυνάμεις του καλού πηγάζουν από άνθρωπο που υπηρετεί τον Θεό. Ναι, αλλά πώς το καταλαβαίνουμε? Πώς το καταλαβαίνουμε, μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν θα μας το πει ο ίδιος. Αυτός θα μας πει ότι εκ του Θεού το κάνει. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι εγώ πώς έχω τη δύναμη. Να το καταλάβω. Πατέρα Ιωακήμ, να καταλάβω ότι αν αυτός είναι εκ Θεού ή είναι εκ διαβόλου. Από πού θα το καταλάβω? Σωστά. Γιατί πολλοί μεταχειρίζονται και τον τρόπο ναι, ότι... αυτό... Γιατί θαύμα κάνει ο ένας είναι αυτό που είπαμε το Μωυσή. Θαύμα έκανε και ο Μωυσής, το ίδιο θαύμα έκανε ο μάλλον. Μα ξέρουμε επώνυμους Έλληνες medium που έχουν τις εικόνες. Εικόνες πίσω, χρησιμοποιούν πράγματα έτσι. Για να... Λοιπόν. Ο κύριος Αντωνόπουλος από την Λαμπρινή. Από το καλό πηγάζουν όταν ο άνθρωπος κάνει μυστηριακή ζωή και καθαριστεί, τότε λαμβάνει ιδιαίτερο χάρισμα και μπορεί να διαπράξει θαυμάσια πράγματα. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτοί οι οποίοι επικαλούνται τα πονηρά πνεύματα και δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πατερική παράδοση, μπορούν μέσω της δυνάμεως των πονηρών πνευμάτων να τελέσουν κάποια θαυμάσια πράγματα, παραδίδοντας στην ουσία την ψυχή τους στον Σατανά. Εδώ δίνει ένα στοιχείο. Δίνει το στοιχείο ότι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει τέτοια χαρίσματα, πρέπει να ζει μυστηριακή ζωή. Εάν δεν έχει, δεν είναι κοντά δηλαδή στην εκκλησία με τα μυστήρια, δεν βιώνει, δεν εκκλησιάζεται, δεν μεταλαμβάνει, είναι, δεν εξομολογείται. Αυτό σου λέει είναι επικίνδυνο, δηλαδή μην έχετε εμπιστοσύνη. Ναι. Κάποιος κύριος εδώ πέρα λέει το περιστατικό με την σικιά που ξέρανε ο Ιησούς με κάποιες δυνάμεις και δεύτερον από τις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό με τον Ανανία. Τι δυνάμεις είναι αυτές? Θέλω να πει ότι αν διαβάσουμε αυτά τα περιστατικά θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Ρωτάει τι δυνάμεις είναι αυτές που προκάλεσαν αυτά τα κακά περιστατικά. Αν εννοεί πως ότι ξεράστηκε η σικιά περνώντας ο αυτό Χριστός που περνούσε και δεν είχε καρπό. Και δεν είχε καρπούς. Ναι. Εδώ θέλει να δείξει ένα παράδειγμα που θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καρπούς και είναι μεταφορικό του, γιατί με τη σικιά. Ναι. Και σαν παραβολή. Πηγαίνει προς το λαό. Ναι, δείχνει στον εβραϊκό λαό. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ξύλο απελέκειται. Είναι σαν ένα ξεραμένο δέντρο. Το δεύτερο, επειδή προκλήθηκε, πώς είναι η δύναμη, αυτό θέλει να πει ο φίλος, πώς είναι η δύναμη του καλού τη στιγμή που ο Ανανίας και η Σαφίρα λένε ψέματα και πεθαίνουν. Ναι, θέλει να δείξει το αποτέλεσμα δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι δεν τους σκότωσε ο Απόστολος. Όχι βέβαια. Δεν τους σκότωσε ο Απόστολος. Όχι, το βέβαια. Ίδιο το ψέμα ήταν εκείνο, όπως το ίδιο το αμάρτημα σκόρπισε το θάνατο μέσα στον Παράδεισο. Έτσι. Το ίδιο το ψέμα που είναι πάλι αμάρτημα σκότωσε τον άνθρωπο. Έτσι. Δεν ήταν κάποια δύναμη που έφυγε από τον Απόστολο και πήγε στον Ανανία και Σαφίρα. Σωστά. Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας, ας πούμε. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Σωστά.
Ναι. Άλλο πατρίκιο. Η κυρία Χριστίνα από την Ηλιούπολη, κάποιοι άνθρωποι έχουν μέσα τους την κακία. Η κυρία λέει είναι από την, από την Νεάπολη. Από την Νεάπολη. Είναι κακή δηλαδή. Ναι, ναι. Τι κακό κάνουν οι πεντηκοστιανοί και αν εκμεταλλεύονται μήπως τον κόσμο. Αυτό είναι θέμα ολόκληρης εκπομπής βέβαια. Καταρχάς με την Κωνσταντινή για εμάς Ορθοδόξους είναι αιρετική. Έτσι. Αιρετική. Κατά κύριο λόγο. Αν κάνουν κακό στον κόσμο, όχι, θέλει μια εκπομπή, θέλει κάποια πράγματα που κάνουν. Πάντως, ένα πολύ μικρό είναι που. Γιατί είχα πάει και εκεί, ξέρετε, τα έχω περιδιαβεί όλα. Πολλές φορές εμφανώς. Είμαι δημοσιογράφος, με το κασετοφωνάκι μου κτλ. Και τους έβλεπα και πέφτανε κάτω. Mm-hmm. Πάρ' τους κάτω. Λέω γιατί πέφτουν κάτω, λέω τους χτύπους στο Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί, ξέρει είναι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ το Άγιο Πνεύμα. Να σου χώνει μια γροθιά στο στομάχι να πέφτει ξερός. Μόνο έτσι δεν το φαντάζομαι. Δηλαδή, μερικά πράγματα είναι και έξω από τη λογική. Λέμε στην κυρία. Η κυρία Φωτεινή από το ΕΓΑΛΕΟ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του κυρίου Χαρδαβέλα, προσευχόταν και δεν επηρεάστηκε καθόλου από όσα είδε να συμβαίνουν στην εκπομπή. Η δύναμη της προσευχής είναι μεγάλη. Ένα αμφίβολο. Έχουμε και και SMS. Στα SMS. Το καλό νικάει το κακό, μας λέει κάποιος. Αναμφίβολο. Τι γίνεται όταν εγώ επιθυμώ πολύ να γίνει αυτό που μου τάζουν, μας ρωτάει κάποιος τηλεθεατής. Ναι, διάβασα. Προσπαθώντας να επενεργήσει εννοεί οι ίδιες του οι δυνάμεις. Δεν υπάρχει το πράγμα. Αυτό είναι εδώ πέρα που σκέφτονται οι άλλοι. Θέλω να κερδίσω που μου λέγανε στο διάλειμμα. Εδώ τα έχω τα χαρτιά. Ναι. Ένα λεπτό θα μας απαντήσει η κυρία Ταγκουνάκη. Ναι. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή επέλεξα το κακό και πράγματι είχα μεγάλη δύναμη. Όμως ευτυχώς για μένα κατάλαβα ότι έχανα την ψυχή μου και γύρισα στο καλό. Αυτό που λέει είναι πολύ βαθύ. Άρα σηκώνει εκπομπή ολόκληρη. Γίνονται τέτοια πράγματα. Η Μίνα από την Εύβοια πηγάζουν από το καλό όταν η χρήση τους έχει σκοπό το καλό. Όλων και τη δόξα πολύ του Θεού. Πολύ ουσιώδες. Και τη δόξα του Θεού. Και όταν αποδίδονται, όχι τη δόξα του ανθρώπου. Και όταν αποδίδονται στον Θεό. Και όταν αποδίδονται στον Θεό. Όχι στον ίδιο, ναι. Όχι του ανθρώπου. Τα πάντα φαίνονται στη ζεστασιά ή μη που εκπέμπει η ύπαρξη ολόκληρη του ατόμου. Ο λόγος, το βλέμμα, η έκφραση δηλώνει αν πρόκειται για το καλό ή το κακό. Για τον ίδιο το τηλεθεατή μπορεί ο καθένας αυτά να τα καταλάβει. Να τα καταλάβει. Δεν τα διακρίνει. Ενώ μπορώ να διακρίνω αν αυτό μπορεί. Το κάνει για τη δόξα του Θεού αυτό ή αυτό επενέβεται ο ίδιος με τις δικές του δυνάμεις ή αποδίδει τις δυνάμεις στον Θεό. Και αν έχω και αμφιβολία, βγάζω και το σταυρό μου. Έτσι. Και τελειώνει. Απλά πράγματα. Βάζω και τον αγιασμό. Έτσι, τον όπλο μου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ζούμε στην εποχή της πλάνης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι οι Έλληνες εν μία νυχτή γίνανε Γιούρι Γκέλλερ. Για μένα η δύναμη της προσευχής είναι η ισχυρότερη. Άρχονται τη συζήτηση. Αυτή είναι η δύναμη όχι του. Πώς τον είπε εκεί πέρα, τον Γιούρι Γκέλλερ. Ναι, τον Γιούρι Γκέλλερ, αλλά είναι η δύναμη της τηλεοράσεως που μέσα σε μία νύχτα γκρεμίζει και κυβερνήσεις. Εδώ είναι το πόσο επιτρέπεται να πω εντός εισαγωγικών ηλίθιοι είμαστε και αφήνουμε τον εγκεφαλό μας. Να μας επηρεάζουν μέσω της τηλεοράσεως. Αυτό εδώ είναι η άλλη διάκριση. Αυτό σε άλλες 10 εκπομπές που έχουμε τώρα. Αυτό αφήστε το. Ναι. Κύριε Ταγκουνάκη, ναι. Προχώρα. Έχουμε κι άλλα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία δύναμη υπερανθρώπινη δύναμη. Δεν υπάρχει τίποτε πέρα από την δύναμη του Θεού. Πιστεύω απόλυτα στην πίστη προς εκείνον. Ναι. Καλησπέρα. Σκεφτόμουν να πάρω από περιέργεια το βιβλίο του Γκέλλερ, Η θεραπευτική δύναμη του νου. Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω. Δεν γράφει τίποτα το σπουδαίο. Λίγο χρόνο δώστε μου και θα σα πω και τι γράφει. Μα δεν υπάρχει μόνο Γκέλλερ που έχει τέτοια. Όχι, καλά, σκέφτεστε. Αλλά του προσφέρει λίγα χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολύ. Ξέρει πω τέτοια υπάρχουν. Κάτι στα καρφιά, στα κάρβουνα. Συγχωρείτε, μπορώ και εγώ ίδια πειράζει. Μπορώ. Όχι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Μπορώ να κρατάτε μια τράπουλα και να σα βρω, α πούμε, 3-5 χαρτιά. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται κάθε στιγμή. Μπορώ να το κάνω τώρα και μετά από 10 χρόνια ή ποτέ πια. Μου έχει συμβεί να το κάνω. Μα αφήνει παντελώς αδιάφοροι. Δηλαδή, και εσείς μπορεί κάποια στιγμή να καταλάβετε τι σκεφτόμουν. Και λοιπόν. Είναι αυτό, υπάρχει σκοπό. Είναι αυτό που είπε ο τηλεθεατής. Ναι. Σώζει την ψυχή αυτό. Τι σκοπό, με τι σκοπό γίνεται. Έτσι. Όταν γίνεται για τον καλό, υπάρχει σκοπιμότητα. Να διακόψουμε λίγο να πούμε κάτι εδώ πέρα. Γιατί σχετικό με αυτό του τηλεθεατή. Και να δείξουμε, έχουμε και κάτι. Τα 9 στα 10 σωματεία της εποχής μας δεν λένε ούτε ελάτε να πάρετε τις δυνάμεις του διαβόλου, γιατί δεν θα πάει και πότε κανείς. Δεν το λένε, κανείς απέξτε με νεκροκεφαλές. Ούτε καν έλα να πάρεις τις δυνάμεις του Θεού. Λένε το πιο απλό. Έλα να αναπτύξεις τις δυνάμεις του εαυτού σου και του νου σου. Πολλές οργανώσεις το λένε αυτό. Οι 9 στις 10 είναι λάθος. Σε 9 στις 10. Αυτό χαρακτηρίζονται φιλοσοφικές. Φιλοσοφικές, ναι, αυτό που λέτε. Φιλοσοφικές. Και αυτό μην ξεχνάμε ότι αυτό έλεγε και ο Εωσφόρος. Έτσι τι είπε στους πρωτόπλους τους. Να γίνετε θεοί στη θέση του Θεού, έτσι, να σας δώσω εγώ τη γνώση. Είναι εωσφορικό αυτό που γίνεται σε όλα τα σωματεία, είτε το ξέρουν είτε όχι. Εμείς όμως το λέμε στους τηλεθεατές. Έφερα κάτι χαρτάκια, δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι τα σωματεία. Πώς το διαφημίζουν ή τα μοιράζουν στα σπίτια
ή τα δίνουν. Το ένα λέει σκέψου το καλό και έρχεται. Νομίζω το έχετε και να το δείξετε. Όλα είναι υπόθεση του μυαλού. Προσέξτε τώρα πόσο Γκέλλερ, σε εισαγωγικά ο Γκέλλερ, ο ίδιος μπορεί να μην φταίει καθόλου. Να το βλέπουμε στο σκέψου το καλό και πόσο Γκέλλερ γίνεται ολόκληρη οργάνωση. Όχι ο ίδιος ή αυτοί που παίρνουν ιδέες. Όλα είναι υπόθεση του μυαλού. Ό,τι στραβό μας τυχαίνει στη ζωή, αλλά και ό,τι καλό, μπορούμε άραγε να πάρουμε εμείς το κοντρόλ στο χέρι. Ναι, αν μάθουμε πώς να ελέγχουμε τις σκέψεις μας. Λες και δεν υπάρχει Θεός, εδώ ακυρώνονται όλα. Το άλλο... Εδώ φαίνεται το σατανικό. Σκέψεις το καλό και το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτό πώς είναι... ακούγεται. Είναι ολόκληρη οργάνωση αυτό. Εδώ στην Ελλάδα. Είναι και όχι το ελληνικό, το φαίνεται. Το ίδιο πράγμα που λέει ο Γκέλλερ. Και δίνει σεμινάρια τριήμερα. Σεμινάρια μάλιστα. Τριήμερα σε κλείνει και σε ένα χώρο και πέρα και παίρνουν πάρα πολλά χρήματα για αυτή την ιστορία. Φιλοσοφική οργάνωση. Συγγνώμη, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα για να τιμηθεί αυτό το σεμινάριο. Για να σε μάθει να παίρνει το καλό με τη σκέψη. Και λένε μάλιστα, αυτό ήθελα να πει πριν. Σκέψου τη Φεράρι και έρχεται. Αυτό. Ότι έχει ένα στεφάνι γύρω από το μυαλό σου, φέρει μπροστά αυτό που θέλει και λε θέλω λιμουζίνα, θέλω λιμουζίνα. Αυτή την τεχνική σου διδάσκουν στο σεμινάριο. Αυτή την ηλίθια τεχνική. Πρέπει να είσαι και αφελέστατο. Θέλω τη λιμουζίνα. Έχει πάει σε τέτοια η Βικτωρία. Σαν δημοσιογράφο, βέβαια. Έχω περάσει τα 9 στα 10. Μια παρένθεση, δεν το έχω φέρει να το δείξω. Ναι. Είχα πάει στη οπαδού Μαχαρή Συμμαχέ, γκουρού Μαχαρή, εδώ στην Ελλάδα και εσύ. Από όλα τα φρούτα. Παγκόσμια θρησκεία του φωτό λέγεται. Και μου λένε με τον φωτογράφο, το μαγνητοφωνάκι μα κτλ. Λέει θέλει να μα δει να πετάμε. Λέω θέλω, το έχετε δει. Το να πετάμε σημαίνει ότι διπλώνουν τα πόδια κλαδό και σηκώνονται, κάνουν κάτι μεγάλους πίδους, λίγο μεγαλύτερους από το κανονικό είναι αλήθεια, σαν βατράχια ένα πράγμα. Μπορεί λιγάκι να το δεις ανεντυπωσιακό. Και εγώ ήμουν τότε, μόλις ξεκίναγα, το κάνω αυτό, το δείχνουν και έξω και τα λοιπά και τραβάνε κόσμο. Και εγώ τότε ήμουν και πιτσιρίκα ακόμη και πώς μου ήρθε βρε παιδιά και τους είπα κάτι έξυπνο, σήμερα το θεωρώ έξυπνο. Τους λέω. Εντάξει, το να μεταθέσεις, να μετακινήσεις το σώμα δεν μου λέει τίποτα. Μπορείτε να μετακινήσετε το νου, να μετανοήσετε και αυτό να επέμβει και στην... Ναι, τι τους είπα τώρα εγώ πιτσιρίκη πράγμα, Και να επεμβαίνει στην καθημερινότητα. Γιατί αν πετάξω εγώ στο διευθυντή μου, δεν θα μου δώσει αύξηση. Ούτε θα με, μπορεί θα με συγχωρέσει από μια απόλυση. Μπορεί να πετάξει, μπορεί να πετάξει. Πάμε παρακάτω. Η μαγεία των κρυστάλλων και πώς θα κερδίσετε πολλά χρήματα. Λοιπόν, πολλοί σου λέει εντάξει, τους λέμε ότι εμείς θα τους ανοίξουμε το νου, κάτσα βάλουμε για κρύσταλλο να μην κουραζόμαστε κύριοι. Πώς αποκτήσετε πολλά χρήματα. 2.000 χρόνια μετά ο Σμαραγδίτης αποκαλύπτει τη δύναμη και τα μυστικά του. Πάμε παρακάτω. Κάσε αγοράζει λοιπόν τους κρυστάλλους με το αζημίωτο. Ναι. Τους παίρνει σπίτι σου και νομίζεις ότι αύριο το που πρωί φόρος, ότι θα σου έρθει περιουσία. Πάμε παρακάτω. Σεμινάριο αυτογνωσία, σας μην μπούμε πιανού είναι, δεν πειράζει. Πασίγνωσε εδώ στην Ελλάδα και δηλώνει και υπεράνω θρησκειών. Να το δείχνει. Σε όποια θρησκεία και αν ανήκει πίσω του όμως είναι ο Σάι Μπάμπα, το ξέρουμε. Πάλι στην αυτογνωσία πατάμε. Μάθε τον εαυτό σου. Αυτογνωσία, δύναμη του νου, mind control, έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο στα γρήγορα, ίσως να μην το έχουμε εικόνα, το δείχνω εγώ. Επικαλούνται τον Αϊνστάιν που λέει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του νου. Έχει σημασία, δείχνουν μια φωτογραφία του Αϊνστάιν και λένε το 10. Και από πίσω λένε τι βρείτε, είναι και πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε τις φυλακισμένες ικανότητές μας. Ελάτε να αγοράσετε το βιβλίο Διανοητική και Σαϊεντολογία. Αν δεν λέω και ποιανόν είναι, του Σαϊεντολόγων που ξέρουν πώς θα κάνει. Άλλο ένα στα γρήγορα που λέει υλοποίηση στόχων με τη μέθοδο του δυναμικού οραματισμού. Έτσι. Διήμερο εργαστήρι υψηλού επίπεδου. Άλλαξε τώρα τη ζωή σου. Από ένα κουτάλι ξεκινάνε αυτά. Είναι αυτό με τα λάθη. Ο κατσούλας σου στράβει με ένα λάθη. Ένα τελευταίο. Ξεκινάς με το κουτάλι για να τραβήξεις από πίσω να σου ή να ανοίξεις ολόκληρη επιχείρηση. Και την κερδοσκοπία σου. Αν υπήρχε ένας τρόπος να χρησιμοποιήσετε ακόμη περισσότερο το μυαλό σας σε ό,τι κάνετε, ώστε να το κάνετε καλύτερα, θα σας ενδιέφερε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το έντυπο. Συγχνούν και την περίεργεια. Συμπέρασμα. Όπου ακούτε σεμινάρια αυτογνωσίας, αυτοπραγμάτωσης, δυνάμεις του νου, ικανότητες του νου, κρύσταλλα, φυλαχτά και δεν συμμαζεύετε, μακριά και να τρέχετε. Το καλό βοηθάει χωρίς χρήματα και χωρίς σεμινάρια. Χωρίς χρήματα, μακριά. Κρύβεται. Τώρα, για να μην πάρει. Κρύβεται. Οι Άγιοι όταν κάνανε ένας... θαύματα κρυβόντουσαν. Έτσι. Τώρα, αν ένας ψυχίας θέλει να σας βοηθήσει να λύσετε κάποια. Άλλο ψυχίας. Έτσι, άλλο εκεί πάμε στην ιατρική για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά άλλο ψυχολόγος. Μακριά. Ελπίζω να γίναμε κατανοητοί σε αυτό. Κάποια τελευταία μηνύματα, πολύ σύντομα. Πατήρ, εκεί με έχεις ένα λεπτό να πεις όσα μηνύματα θέλω. Όσα μηνύματα θέλω. Και να αποκαλύψει και ο πατήρ Νεκτάριος το μυστικό τελικά. Ποια είναι η αληθινή δυνατότητα διάκρισης. Ναι.
Ο Δημήτρης από την Πρέβεζα μας λέει από την ταπείνωση. Γιατί όλα τα άλλα τα κάνουν και οι δαίμονες, αλλά τους λείπει η ταπείνωση. Ακριβώς. Συγχαρητήρια, θα δώσουμε. Αυτό είναι το ένα από τα δύο πόδια. Αυτή ήταν η απάντηση. Έτσι, αυτή... Ναι, παρακάτω. Για πάμε παρακάτω. Από το σκοπό πηγάζει το καλό και το κακό. Η γνώση και η παρατήρηση μπορούν να οδηγήσουν σε πρόβλεψη του σκοπού κάποιου ατόμου. Ναι. Πολλές φορές όταν αισθάνομαι πως κάτι θα συμβεί, κάτι κακό, για παράδειγμα, συμβαίνει θάνατος, θα λέγαμε. Τι έχετε να πείτε για το προαίσθημα αυτό? Μπορεί να έχει και διέστηση, δεν είναι κακό αυτό. Ας μην του δίνει όμως και τόση σημασία. Ας μην δίνει σημασία. Βασικώς, δεν δίνουμε σημασία να πούμε το εξής, ότι επειδή ο χρόνος μας έχει περάσει. Γιατί θα αλλάξει για τον καλό μας άνθρωπο, η εκπομπή είναι πολύ μικρή για να τα πούμε όλα. Το καλό είναι να πούμε το εξής, ότι η ταπείνωση, ότι το καλό κρύβεται. Κρύβεται, δεν παρουσιάζεται. Δεν λέει το κάνω ποτέ εγώ με δικές μου δυνάμεις. Ότι ποτέ... μέσα στους χώρους της Ορθοδοξίας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι κρύβεται και όταν νέφος. Γίνει το καλό, νέφος, το αποδίδουν στο Θεό και ποτέ σε δικές τους δυνάμεις. Αυτή λοιπόν είναι η διάκριση που ξεχωρίζουμε. Η γνήσια ταπείνωση και η καθάρη αγάπη, πατέρα. Ακριβώς. Και ότι η ανιδιωτελής, δεν παίρνει χρήματα. Ανιδιωτελής αγάπη είναι... στον άνθρωπο και γι' αυτό και όταν διαβάζουν οι ιερείς εξορκισμούς, αυτοί που διαβάζουν δεν παίρνουν χρήματα. Όταν θέλουν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Γιατί όταν παίρνει χρήματα, άρα σημαίνει ότι το κάνεις για να μαζέψεις. Ναι. Λοιπόν, και για τη χάρη του Θεού δεν χρηματίζεται. Δεν... Επίσης να πούμε το εξής, ότι μπορούν να έρθουν μαζί μας, όσοι μας παρακολουθούν, στην Ιταλία που θα πάμε, να δούμε τις κατακόμβες, στο Κολοσσέο, στην Πομπιεία, στη Βενετία, στο Ρίμινι, στη Φλωρεντία, σε διάφορα μέρη της Ιταλίας. Θα γίνει μια εκδρομή με τους παπαροκάδες από την 1η έως 7 Νοεμβρίου. Τα τηλέφωνα περνάνε 650 ευρώ. Είναι όλα πληρωμένα μέσα και το φαγητό σας και ο ύπνος και όλα. Τα τηλέφωνα είναι τα 32-33-742 και 49-43-375. Εάν μπορούν να ξαναπεράσουν. Λοιπόν, μαζί είστε λοιπόν στην Ιταλία από 1η Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου. Δηλώστε θέσεις. Θα περάσουμε όμορφα. Θα ζήσουμε όμορφες στιγμές και πνευματικές μαζί στην Ιταλία. Και να πούμε ότι επειδή κάνουμε ένα τεράστιο έργο, συντηρούμε 400 νέους κάθε καλοκαίρι στο μοναστήρι μας, στις κατασκηνώσεις. Έχουμε κάνει μία λαχιοφόρο αγορά. Έχουμε βγάλει κάποια μπλοκάκια, τα οποία είναι αυτά τα μπλοκάκια τα οποία βλέπετε. Θα μας δείξουν και ένα λαχνό. Ακριβώς αυτός είναι ο λαχνός. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρολόι, 1510 ευρώ. Υπάρχει ο χρυσός σταυρός του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και επίσης το δαχτυλίδι, το χρυσό δαχτυλίδι της προσευχής και μία εικόνα της Παναγίας μας. Ο λαχνός έχει 2 ευρώ. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα της Μονής. Με τα τηλέφωνα της Μονής να σας στείλουμε κάποιο μπλοκάκι ώστε να μπορέσετε να διαθέσετε τους 100 λαχνούς που έχει μέσα. Τα τηλέφωνα της Μονής αναγράφονται, επάνω μπορείτε να το γράψετε. Πάρτε μας τηλέφωνο να σας στείλουμε από ένα μπλοκάκι για να βοηθήσετε. 400 νέοι δωρεάν συντηρούνται από τους παπαροκάδες. Βοηθήστε και εσείς το έργο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ που μας παρακολουθήσατε, κυρία Νταγκουνάκη, πατέρες. Νταγκουνάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη Παρασκευή, σε 9 η ώρα εδώ κοντά σας. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα, ο Θεός μαζί σας.